Με εντατικούς ρυθμούς, τα συνεργεία του Δήμου Χανίων ολοκληρώνουν το στήσιμο των περιπτέρων που θα φιλοξενήσουν στην πλατεία 1866 στο κέντρο της πόλης τον εφετινό Αγροτικό Αύγουστο, τα εγγένεια του οποίου θα γίνουν την Παρασκευή 26 Αυγούστου. Η έκθεση κριτικών αγροτοδιατροφικών προϊόντων θα έχει φέτος κεντρικό σύνθημα «Όταν η παράδοση πιστοποιείται». Τα κριτήρια συμμετοχής στη διοργάνωση, τα οποία είναι κατά προτεραιότητα ποιοτικά. Επιμένουμε λοιπόν ποιοτικά, δικαιωνόμαστε και νομίζω ότι μας δικαιώνουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες στην έκθεσή μας, διότι προέκυψε από έρευνα του επιμελητηρίου ότι το 85% επιμένουν να ξαναπάμε στην πλατεία 1866, διότι εστέφθη από πολύ μεγάλη επιτυχία. Στο σύνολο είναι 35 περίπτερα, μόνο τυποποιημένα και πιστοποιημένα αγροτοδιατροφικού κλάδου προϊόντα, τα οποία καλούμε τους χανιώτες καταναλωτές και τους ξένους βέβαια, τους τουρίστες μας, να τα δοκιμάσουν. Αυτό είναι το πρώτο βήμα της παρουσίασης και μετά της διάθεσης των προϊόντων αυτών μέσα από τα δίκτυα διανομής ή τα μέσω του ίντερνετ. Εκεί επικεντρώνονται οι προσπάθειές μας από εδώ και στο εξής για να μπορέσουν αυτά τα προϊόντα να τα βρουν στις χώρες που πηγαίνουν, στις χώρες τους. Ο φετινός Αγροτικός Αύγουστος πλαισιώνεται από πλούσιες παράλληλες εκδηλώσεις. Και οι οποίες είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις με βάση την κριτική μουσική και κουλτούρα, όπου θα ψυχαγωγούν τους επισκέπτες μας. Παράλληλα, έχουμε ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα προώθησης της κριτικής διατροφής σε συνεργασία με την Σχολή Αρχιμαγείρων και τα μέλη του ΚΑΠΗ και του ΔΟΚΙΠ του Δήμου μας. Οπότε λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε εμπλουτίσει τη συμμετοχή και μάλιστα την τελευταία ημέρα του Αγροτικού Αυγούστου θα έχουμε τη χαρά να υποδεχτούμε στελέχη της διοίκησης του Ραδιοφωνικού Σταθμού Κύπρου καθώς και πολιτιστικούς συλλόγους από την Μεγαλόνισο με τους οποίους θα υπογραφεί και ένα σχετικό πρωτόκολλο συνεργασίας, πολιτιστικής βεβαίως. Πιστοποιημένες λοιπόν επιχειρήσεις φέτο όλες. Υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντα, πολιτισμός, όλα αυτά δεμένα μαζί με τον ευτυχώς πλούσιο τουρισμό που έχουμε, νομίζω ότι θα είναι μία από τις χρονιές που θα αναδείξει στα Χανιά, στις διοργανώσεις αυτές, ίσως την πρώτη μεγάλη διοργάνωση στην Κρήτη. Η Δημοτική Αρχή απάντησε όμως και στην κριτική που της ασκείται ότι η έκθεση έχει χάσει την έγκλη και την εξωστρέφεια που είχε τα προηγούμενα χρόνια όταν περιόδευε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ είχε φιλοξενηθεί και στο Μόναχο της Γερμανίας. Πράγματι, τα προηγούμενα χρόνια, για κάποιες φορές, αλλά και στη δικιά μας θητεία στην πλατεία Κλαθμόνος, είχαν γίνει κάποιες εκθέσεις. Αυτό το κομμάτι έχει συμπληρωθεί από συγκεκριμένους επαγγελματίες, οι οποίοι, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, κάθε δύο μήνες γίνονται συγκεκριμένες εκθέσεις ανά την Ελλάδα. Οπότε δεν υπάρχει μία έλλειψη για προβολή των κριτικών προϊόντων. Ο Αγροτικός Αύγουστος θα διαρκέσει έως και την Τετάρτη 31 Αυγούστου.